Προσνάνση Γιώργος Σοπούλου και όλους μου τους συνέλληνες που έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Θα βάλω ένα δίλημα. Νάνση Γιώργος Σοπούλου, είσαι άξια στην Ελληνίδα, έχεις παλέψει μαζί μας, καθαρές ιδέες, πραγματικά από την ψυχή σου. Και έρχεται μια ώρα πολύ συγκεκριμένη, την οποία είναι μια μεγάλη προδοσία. Είναι προδοσία σε μένα τον ίδιο, και είναι προδοσία σε όλο το ελληνικό έθνος για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Για όλα αυτά που έχουν υποθεί, για τη γραμμή πλεύσης και για τη διάλυση όλων αυτών. Όχι μόνο που έχω φτιάξει και έχω κατασκευάσει, όχι μόνο που έχω ρυθμίσει και έχω αποδείξει, αλλά και όλων των συνεγγύνων που μέχρι τώρα είναι σε πολύ συγκεκριμένη γραμμή της απελευθέρωσής μας. Τόσο οικονομικής, αλλά και σιγά σιγά ψυχικής, αληθιών, αποδείξεων, πραγματικά της δημιουργίας και κανένας δόγματος, κανένας κόμματος, κανένας χρώματος. Μη στηρίζεις, γιατί η Βίκη δεν θέλει στήριξη για αυτό που είναι. Αυτό που είναι πολύ συγκεκριμένο σήμερα. Βασίλης, Βίκη, Γιάννης Καλογερόπουλος και ενδεχομένως και κάποιο άλλο, δεν θα τους αναφέρω τώρα, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Θα το δούμε και πιο αργότερα και τους άλλους. Προδίδουν, διαλύουν και χτυπούν εμένα. Εφόσον χτυπούν εμένα, διαλύουν όλο αυτό που είμαι και κάνω, γιατί παίρνεις το μέρος τους? Τι θέλεις? Φοβάσαι να πάθει κάτι, Βίκη? Ωραία. Τι να της κάνει? Τι να της κάνει ποιος? Το θέμα είναι ότι της έχει κάνει κάτι κάποιος ή αυτή ότι έχει κάνει η Βίκη, ο Βασίλης και ο Γιάννης. Αν δεν έχεις ακούσει τα ηχητικά ή αν δεν έχεις ακούσει τις αποδείξεις, να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Πάντως να ξέρεις, εγώ σε επέλεξα, αγαπητή μου Νάνση, στο φορέα και βεβαίως είπα για να είσαι σύμβουλο στο φορέα και ήταν και εντολή άμα το θέλεις, γιατί γνωρίζεις από μέσα τα πράγματα και καλύτερα και ως νομικός αλλά και τόσα χρόνια που είσαι στον αγώνα μας. Αν όμως δεν θέλεις, επίσημα να πεις ότι δεν δέχεσαι και θα αντικατασταθείς. Ωστόσο, είπα να μπουν άλλα 5 άτομα σαν σύμβουλοι να σε βοηθάνε για το φορτωμένο σου πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω από φιλίες, Νάνση. Δεν έχω φιλίες. Έχω στόχο και σκοπό. Την ώρα που με πρόδωσες, με έχεις προδώσει, Νάνση. Σε οτιδήποτε. Δεν γίνεται εσείς να ξέρετε καλύτερα από μένα όταν εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους έχω τόσα χρόνια μαζί μου. 3, 4, 5 πόσο τους έχω. Από το 13, το 12. Ούτε από το 12. Μετά, από το 13. 4 χρόνια, 3. Δεν γίνεται να ξέρετε καλύτερα από μένα. Άρα ξέρω εγώ που με πρόδωσαν και πώς με πρόδωσαν. Και ξέρω και τι έχουν κάνει. Σχεδόν αν σε ξέρεις και εσύ. Τώρα γιατί κρατάς ευγενική στάση? Είναι θέμα ευγένειας λέξεων ή ευγενικής ψυχής? Γιατί ευγένεια σημαίνει καλό γένος. Δίκαιο γένος. Αληθινό γένος. Αυτό είναι η ευγένεια. Τι καθόμαστε στις λέξεις? Γιατί καθόμαστε στις λέξεις, Νάνση? Δηλαδή, ωραία. Θα επιλέξεις ανάμεσα σε μένα και στη Βίκη? Τι θα επιλέξεις? Οπότε πρέπει να στηρίξεις τη Βίκη, να συνεχίσει η Βίκη να χτυπάει εμένα, την οικογένειά μου, το γένος μου, αυτό που είμαι, αυτό που έχω κάνει. Γιατί να το κάνεις? Τι συμφέρον έχεις? Είσαι απέναντί μου? Γιατί να το κάνεις, Νάνση, και κάθε Νάνση και κάθε συνέλληνας? Κάθε ένας που στηρίζει όλα αυτά τα χτυπήματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει χάλια τις υποθέσεις μου, πάνε να αλλάξουν το καταστατικό, με έχουν βγάλει πεθαμένο, με έχουν βγάλει ψεύτη, νεκρό. Χάπια, κέρατα, δεν ξέρω τι στο διάλο σας έχουν πει. Σας έχουν πει χίλιες δύο μαλακίες, σας έχουν πει. Και έχουν κάνει μια πολιτική, του βλέπεις τόσο καιρό. Εγώ δεν μίλησα τόσο καιρό. Και ξέρω κάθε τους κίνηση. Και πώς αναπνέουν, ξέρω. Και μπορώ και αυτούς τους ανθρώπους, μπορώ να τους κάνω μέχρι το σαρκείο τους να φύγει από αυτή τη ζωή, να κατουργιώνται από γωνία σε γωνία. Με την έννοια της προσβολής, για να μην επεκταθώ παραπέρα. Δεν ντρέπονται λίγο? Και παίρνεις τώρα το μέρος να κάνει τι? Αν έχει κάνει πλαστή εξουσιοδότηση και λέει ότι έχει πυροξούσια δικά μου, να τη σώσεις? Από τι να τη σώσεις, ρε Νάνση? Αν σου έχει πάρει εσένα υπογραφή, αν σου έχει πάρει υπογραφή, βάλτο εδώ ο Σόρας, και να αλλάξει καταστατικό ή να πει ότι έχει τα ομόλογά μου και τα δική, ή να κάνει κανένα μαλακία στο εξωτερικό, ή δεν ξέρω τι στο διάολο έχει στο κεφάλι της, και μαζί με το καθεστώς και μαζί με κανέναν άλλο μπίτουρα, δεν ξέρω τι έχει στο κεφάλι της ακριβώς. Ξέρω περίπου τι έχει, για το νιώθω, αλλά τι μαλακία μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να φανταστείς. Το μόνο που θα κάνει είναι να με εκθέσει.
να κάνει deal δεν πρόκειται να κάνει. Και να λέει και βλακίες στον κόσμο ότι έχει πυροξύσει το δικό μου. Τι πυροξύνει το δικό μου για τα ομολόγα. Μα δεν μπορώ να δώσω σε κανένα πυροξύσει, αφού ένα έχω εγώ. Και είναι αναρτησμένο. Πώς θα δώσω εγώ πυροξύσει στη δίκη. Και να κάνει τι η δίκη. Να κάνει τι. Να με σώσει από ποιον. Άρα όταν παίρνει το μέρο τη ή παίρνετε μέρο μια νου που με πρόδωσε, είναι σαν να βάλετε απέναντί μου. Γιατί ρε βάλετε απέναντί μου, τι σα έκανα. Δηλαδή, θα πας με τους προδότες που με κυνηγάνε και μου διαλύουν το σπίτι, την επιχείρηση, την οικογένεια, το σύστημα, τα ομολογά μου, τη ζωή μου. Γιατί. Γιατί πας. Το επιχείρηση είναι επιχειρήν. Γιατί πάτε ρε παιδιά. Έχετε προηγούμενα με εμένα κανένας. Θέλει κανείς το άδικο το δικό μου. Αφού ήθελε το δίκαιο το δικό μου. Και το δικό μου το δίκαιο είναι μαζί με το δικό σας. Άρα δεν γίνεται τώρα να παίρνει μια θέση μια άλλη. Αυτά είναι ψεύτικα και η κυρία Χαραλάμπου είναι η κυρία. Μια μάνα κυρία, γιατί δεν το έκανε. Πώς το καταλαβαίνετε. Προς Νάνση και όλους τους συνέλληνες. Κάθε απόφασή σας είναι δικιά σας. Οι επιλογές είναι δικιά σας. Μη συνεχίζετε κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ άδικο. Και σε τέτοιες στιγμές συναντάτε τέτοιο τεράστιο αγώνα. Που όλα τα μάτια και όλες οι δυνάμεις είναι απάνω σε εμάς και κοιτάνε όλες. Και οι αποστατικές αλλά και τις δημιουργίες μας κοιτάνε. Και τι θα κάνουμε και τι θα φερθούμε. Και οι αποστατικές και πώς θα το κάνουμε. Είναι ένα σταδιάκι στο 1/12 αυτό που συμβαίνει εδώ στη γη. Και αυτό πρέπει να το νικήσουμε μόνοι μας. Όλο το άλλο είναι αλλού. Και όλο είναι στις επιλογές μας. Να είσαι Γιώργος κάνε τις επιλογές σου. Έχω τόσες υποθέσεις νομικές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σε έναν πρόεδρο του φορέα. Όπου εσύ είσαι πρόεδρος στη Χαλκίδα. Είστε τόσο κοντά μας. Δεν με ενδιαφέρει η δίκη, τελείωσε με τη δίκη. Αν σ' αρέσει και αν θες να είναι φίλη σου και αν θέλετε και παρέα να κάνετε, πάρτε ένα σπίτι. Υιοθέτησέ την. Δεν με νοιάζει. Ξεκαθάρισε τη θέση σου με τον πολιτικό φορέα και θα είσαι ένας εκτελεστής εντολών και καταστατικές διαδικασίες του σκοπού και του στόχου της απελευθέρωσης των Ελλήνων σε όλα τα δικαστήρια παντού. Να βοηθάς όσο μπορείς. Γιατί αυτός ο αγώνας έχει τα μέγιστα και πρέπει να κάνουμε τα μέγιστα. Δεν ξέρω τι άλλο δεν καταλαβαίνεις εσύ. Μην εχθρεύεσαι κανέναν γιατί κανείς δεν υπάρχει εχθρός πουθενά. Ακόμα και τους εχθρούς που είναι τώρα απέναντί μας κάποια στιγμή θα είναι μαζί μας. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Ξέρω πάρα πολλά άτομα. Από δικαστικούς μέχρι ανώτατους υπαλλήλους. Άλλα λένε, άλλα νιώθουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αλλά θέλει πολύ καλή στρατηγική σε αυτό. Όσον αφορά για τους προδότες που έβαλαν εναντίον μου, εναντίον της οικογένειάς μου. Η οικογένειά μου είναι ο οίκος του γένους μου. Δεν υπάρχει χειρότερο τέτοιες ώρες που κάνανε αυτά τα τρία άτομα. Πόσο χειρότερο να γίνει. Μια τεράστια προπαγάνδα αλλίωσης των πάντων. Για μένα τον ίδιο. Ακόμα και τα ηχητικά τα είπαν ψεύτικα. Ψεύτες είστε ρε γελοί, γελία υποκείμενα, ψεύτες. Που είναι ψεύτικα τα ηχητικά, αλλά έτσι σου είπε το καθεστώς. Συχάσανε διότι μια μέρα δύο μέχρι να του πει ο καθεστώς τι θα κάνουν. Το καθεστώς το πήγε από εκεί, θα το πάει όπου θέλει. Και πήγανε και στη Ρία για συνέντευξη. Γιατί. Του είδε ο Χατζηνικολάου, είδε τώρα που σου ανοίγει την πόρτα του ο Χατζηνικολάου να πάνε. Πάλι κάτι του την άγει. Ο φόβος είναι ένα, η προδοσία είναι το άλλο. Μα δεν με ενδιαφέρει γιατί έγινε, είναι ένα κοκτέιλ πραγμάτων που έγινε η προδοσία. Τελειώσαμε. Να πάρετε όλη θέση. Να πάρετε όλη θέση, Νάνση και όλοι οι Συνέλληνες. Η απόφασή σας και οι επιλογές σας θα τις δεχτώ, χωρίς να κάνω τίποτα άλλο. Περιμένω τις επιλογές σας, οι οποίες θα είναι άμεσες και εκτελεστές. Είμαστε για την Ελλάδα, είμαστε για τους Έλληνες. Και αν βάλετε κι εσείς απέναντί μου, θέλω να μου πείτε τι σας έκανα. Θέλω να μου πείτε τι προηγούμενο, τι πρόβλημα υπήρχε με μένα που βάλετε με αυτούς τους προδότες που πάνε απέναντί μου, απέναντι σε όλα μου. Αφού βάλουν απέναντί μου, εσύ γιατί βάλεις απέναντί μου, Ρενάνση. Ήρε συνέλη να πάνε σώ ζωή, κύριε Τάδε, κύριε Τάδε, κυρία Σόζ. Τι προηγούμενα να έχεις με μένα. Αλλά σου κόψα το δικαίωμα να βλέπεις τη δίκη. Πάρ' τη σπίτι, υιοθέτησε την. Εδώ δεν μου κάνει, τελείως έφυγε, είναι προδότης, τέλος. Δίκη, Βασίλης, Γιάννης, τελειώσαν αυτοί. Εάν όμως θέλουνε, να πάνε από τη βάση να ξεκινήσουν οι άνθρωποι. Ορκομοσίες, γραφεία, ιστορίες, δεν τους κόβει κανείς. Και θα τους ξαναδώσουμε τη θέση. Θα τη διεκδικήσουν μέσα από τους Έλληνες τη θέση. Να την ξαναπάρουν μέσα από τους Έλληνες. Εγώ δεν τους ξαναδίνω τίποτα.
θα την ξαναπάρουν μέσα από τους Έλληνες, μέσα από την εκλογή τους, μέσα από τη δουλειά τους, την εργασία τους, τον αγωνιστικό τους παλμό. Άντε, ντε, να δούμε. Μόνοι τους να κάνουν ομιλίες. Να οργάνωσε ο Βασίλη Θεοδωρόπουλο ομιλία. Οργάνωσε δίκη. Οργάνωσε ένα γραφείο. Προχωράτε κανονικά. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν αλλάζει τίποτα. Το ίδιο πίστευε και ο Λαβράκης. Ο Λαβράκης έδινε στον κόσμο και έλεγε: εγώ θα τα βρω με το σώρα. Δεν τα βρίσκεις με μένα. Δεν έχω χάσει τίποτα εγώ. Εσύ κάτι έχασες. Τώρα για να το ξανακερδίσεις, θα πας στην αρχή. Και αν δεν θέλεις, κάτσε τόσο μακριά μου, ώστε να μην σε βρω ποτέ. Να δοθούν όλα τα χαρτιά. Να δοθούν όλες οι αποδείξεις. Να δοθούν ό,τι κατατέθηκε τα πάντα στην καινούργια διοίκηση και τα μάτια σας 14. Τώρα θα μου δείξετε όλοι ποιοι είστε. Τώρα, αυτή την ώρα. Όχι τότε που βγάζατε φωτογραφίες και αρχηγέ μου και τι κάνεις. Γιατί να σας πω κάτι, όλον αυτό τον καιρό που ήμουν μαζί σας με διατάζατε. Εσείς με διατάζατε. Αρτέμι, πρέπει να έρθεις εκεί για ομιλία. Ναι, σου έχουμε ετοιμάσει. Πήγαινε λοιπόν, ταξίδευα, ερχόμουν, ωραία. Έκανα ό,τι μου ζητάγατε, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αρτέμι, θα κάτσω εκεί. Αυτό, εκεί θα κάτσεις, εκεί θα μείνεις, εκεί θα φας, εκεί θα... Αυτή την ώρα. Με είχατε με μια ατζέντα τι πρέπει να κάνω. Και έκανα ό,τι με διατάζατε. Ό,τι με διατάζατε, το έκανα. Για το στόχο και το σκοπό, εσείς με διατάζατε. Που εσείς σήμερα νιώθετε ότι έχετε ηγέτη. Μα αφού εσείς ήσασταν ηγέτες μου, ρε. Εσείς μου λέγατε. Να έρθεις στην Κοζάνη να κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα πεις αυτό, θα φας αυτό. Έτρωγα τι μου λέγατε εσείς. Έκανα την ομιλία μου όποτε ήταν, όποτε μου λέγατε εσείς. Ορκομοσία, όποτε θέλατε εσείς. Ό,τι γουστάρατε εσείς έκανα. Ό,τι γουστάρατε εσείς με διατάζατε και εγώ το έκανα. Έτσι δεν είναι, ρε συνέλληνες. Ή κάνω λάθος. Έτσι είναι. Τώρα, τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά, με διατάζατε, με κάνατε υπαλληλό σας. Και τώρα τι έγινε. Βάζουμε κατά τους ώρα. Αγαπητοί συνέλληνες, μέχρι το τέλος, τώρα είστε εσείς. Εσείς θα ξεκαθαρίσετε τα πάντα. Και όποιος βάλει απέναντί μου, θέλω να μου πει τι πρόβλημα έχει και βάλει. Του έχω κάνει κάτι, του έχω πει κάτι ψέμα, έχω αλλάξει στάση, έχω αλλάξει αυτά που λέω, αυτά που γράφω. Υπομένω και τρώω και πίνω τα ποτήρια όσο πικρά κι αν είναι για όλους σας. Και θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά και τιμή. Εγώ δεν ζητάω να πείτε κανένα πικρό ποτήρι. Να αγωνιστείτε μόνο για αυτό που θέλετε, για αυτό που είστε, μέχρι το τέλος. Όλα είναι στα χέρια σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.